Τον έχουμε μαζί μας, παρακαλώ, δώστε μου το. Εδώ. Ωραία, καλημέρα. Ωραία που δεν χαθήκαμε, ωραία που δεν χαθήκαμε. Καλώς τον, καλημέρα. Παπαχρήστο μου, ναι, αφού τα πάμε ότι επειδή έχουμε δύο αργίες και είναι δύο συνεχόμενες αργίες, είναι αύριο 25 Μαρτίου και έχουμε και εμείς αργία την επόμενη Παρασκευή, αργία εδώ στην Κύπρο, όχι στην Ελλάδα, η 1η Απριλίου, επομένως, για να μην χάνουμε τις συζητήσεις μας, θέλουμε την Πέμπτη να συνδεόμαστε και να σας βλέπουμε και να λέμε την καλημέρα μας και τα θέματά μας. Το θέλω κι εγώ, το θέλω κι εγώ, γιατί μ' αρέσει, γιατί είστε η καρδιά μου, η ψυχή μου, η ζωή μου. Και εμείς σας αγαπάμε λοιπόν. Πάρα πολύ. Καλημέρα. Λοιπόν, Παπαχρήστο μου και αγαπημένοι τηλεθεατές, ξύπνησα σήμερα το πρωί, γι' αυτό με βλέπετε λίγο στατική και δεν μπορώ να κάνω δεξιά. Πιάστηκε ο αφιένας μου. Γι' αυτό θα είμαι λίγο πιο στατικές κινήσεις. Παπαχρήστο μου, δεν σημαίνει ότι δεν χαίρομαι που σε βλέπω, το ξέρεις ότι χαίρομαι πάντα. Κρίμα που δεν είμαι εκεί, γιατί το ξέρω πάρα πολύ καλά. Να τον κάνω τον αφιένα, αλήθεια σου λέω. Πα. Βρήκα ένα συνάδελφο, Παπαχρήστο μου, πριν βρήκα ένα συνάδελφο, του λέω σε παρακαλώ, δεν μπορώ να βγω. Δεν μπορώ. Πρέπει οπωσδήποτε να με βοηθήσεις για να μπορέσω να βγάλω την εκπομπή. Δεν ξέρω, κι εγώ στραβοκοιμήθηκα χθες. Τέλος πάντων, συμβαίνουν αυτά, δεν είναι τίποτα, θα περάσει. Πείτε μου εσείς τα νέα σας, τι κάνετε, πώς είστε? Είμαι πάρα πολύ καλά, αρχίζει σιγά σιγά να έρχεται. Αργά-αργά η άνοιξη, ναι. Έχει λίγο καλύτερο καιρό από χτες. Και αρχίζει να ανοίγει και η καρδούλα μας όσο έρχεται η άνοιξη, το Πάσχα, η Μεγάλη Εβδομάδα. Όλα αυτά θα τα χαρούμε. Αύριο έχουμε δύο γεγονότα μεγάλα γιορτής. Βεβαίως. Ένα είναι ο Ευαγγελισμός της Παναγίας. Και ο Ευαγγελισμός της Παναγίας ανοίγει τη χαρά της των ανθρώπων, το παράδεισο, τη λύτρωση. Κατεβάζει το Θεό στη γη αυτή η μέρα και αυτά τα πρόσωπα που συμμετέχουν στη μέρα, η Παναγία και ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, τι να πω, δορίζουν στον κόσμο από μέσα στους αιώνες ό,τι πολυτιμότερο μπορούσαμε να έχουμε. Το Θεό στη γη, για να έρθει ο Θεός να μας αγκαλιάσει και να μας κάνει παιδιά Του, να το νιώσουμε ότι είμαστε παιδιά Του. Εσείς, λέει, είστε φίλοι μου είστε και παιδιά του Θεού του Υψίστου. Αυτό γιορτάζουμε λοιπόν αύριο. Έτσι και ακριβώς. Ας ανοίξουμε τις καρδιές μας να έρθει ο Χριστός, να έρθει και να μας πλημμυρίσει από αγάπη, από χαρά, από ελπίδα, μωράχ, αυτή η ελπίδα να πλημμυρίζει τις καρδιές μας και να νιώθουμε πουλάκια, να νιώθουμε δυνατοί, να νιώθουμε ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε τίποτα, να μην απελπιζόμαστε. Μας γεμίζει αυτά όλα η αυριανή μέρα. Και βέβαια η αυριανή μέρα για μας τους Έλληνες έχει κι άλλο συμβολισμό. Ορίστηκε συγκεκριμένα η μέρα αυτή, συγκεκριμένα η μέρα του Ευαγγελισμού της Παναγίας, ορίστηκε για να είναι... Ενώ έγινε τρεις μέρες η έναρξη της Επανάστασης... Ναι, από το Φεβρουάριο λέγεται ότι άρχισαν και οι εχθροπραξίες γενικότερα στην Πελοπόννησο. Και Πάπα Χρήστο μου, νομίζω, το έχω ακούσει βέβαια, δεν ξέρω αν ισχυρίζονται μόνο οι Μανιάτες, ότι η Ελληνική Επανάσταση ξεκίνησε από τη Μάνη 17 Μαρτίου. Ναι, εντάξει. Πολλά λένε. Ναι. Δεν πειράζει, εμάς εμείς να γιορτάσουμε. Γενικότερα έχει ξεκινήσει από πριν, Εμείς να γιορτάσουμε και στην Αγία Λαύρα και στη Μάνη και στην Πελοπόννησο και στην Τριπολιτσά και παντού. Έτσι ακριβώς. Ξέρεις όμως, βρε ελπιδάκι μου, όταν θυμάμαι όλα αυτά που φέτος είναι συμβολική ημέρα, γιατί είναι 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, είμαι από αυτούς που λέω, θα πρέπει να γιορτάζουμε την παλικαριά των Ελλήνων, την ψυχή των Ελλήνων, το ότι πήραν τα ντουφέκια 400 χρόνια μετά τη σκλαβιά και ελευθέρωσαν τον τόπο. Ξέρεις όμως τι λέω. Πρώτα πρέπει να γιορτάσουμε εκείνες τις ανώνυμες ψυχές που κουβάλησαν
το γένος 400 χρόνια και το κράτησαν ζωντανό. Έτσι. Γιατί βρήκανε ελληνισμό. Βρήκανε ψυχές που φλέγονταν για τη λευτεριά, που φλέγονταν για τα ιερά και τα όσια. Και πιστεύω ότι οι πρώτοι που κράτησαν αυτά ήταν οι γιαγιούλες σε κάθε άκρη του ελληνισμού. Οι γιαγιούλες εκείνες και οι μανάδες και οι πατεράδες και οι παππούδες και ο ανώνυμος παπάς του χωριού που κράτησε την ταυτότητα του ελληνισμού υπαρκτή, να υπάρχει και να ζει. Πώς την κράτησε? Πρώτα με τα ήθη και τα έθιμα, διότι έδειχνε πως εμείς είμαστε κάτι άλλο από αυτό που πιστεύει, από αυτό που είναι ο κατακτητής. Είμαστε κάτι διαφορετικό, διότι αλλιώς παντρεύουμε τους ανθρώπους, αλλιώς βαφτίζουμε τα παιδιά μας, αλλιώς λειτουργάμε και προσκυνάμε το Θεό μας, αλλιώς μιλάμε, άλλη είναι η παράδοσή μας, άλλος ο πολιτισμός, άλλα τα ήθη και τα έθιμα. Κι ας ήξεραν λίγα ή καθόλου γράμματα οι γιαγιάδες και οι παππούδες, κουβαλούσαν όμως ιερά και όσια στις πλάτες τους, γιατί τα είχαν μέσα στις καρδιές τους. Και το δεύτερο, ο παπάς του χωριού, ναι, κράτησε τη γλώσσα. Γιατί μωρέ κράτησε τη γλώσσα ο παπάς και το λέμε κρυφό σχολείο αυτό? Μπράβο, πολύ σημαντικό. Αλλά δεν είναι πάντα κάτι κρυμμένο βαθιά και μακριά που να μην το ξέρει κανένας. Στην εκκλησία είχαν βιβλία που είχαν ελληνικά γράμματα. Στην εκκλησία είχαν βιβλία. Το οκτάη είχε το λειτουργικό που λειτουργούσε ο παπάς, τους παρακλητικούς κανόνες, τούτο εκείνο, τα μηνέα. Αυτά τα είχαμε. Εκεί πάνω λοιπόν έλεγε την αλφαβήτα πρώτα και μετά πάμε να διαβάσουμε. Να διαβάσουμε το Θεός, να διαβάσουμε το Αγία Τριάδα, να διαβάσουμε το Αγίους, να διαβάσουμε Παναγία. Και όταν έρχονταν ο Τούρκος να ελέγξει, που έρχονταν να ελέγξει, τι κάνεις εδώ παπά, τι κάνεις εδώ ρε ψάλτη, τι του έλεγε? Μαθαίνω τα παιδιά να λειτουργάμε. Δεν του έλεγε μαθαίνω τα παιδιά να είναι Ελληνόπουλα. Μαθαίνω τα παιδιά να λειτουργάμε. Και επειδή είχε καταφέρει το Πατριαρχείο η Εκκλησία να πάρει προνόμια για τη λειτουργία και επιτρέπονταν η λειτουργία, δύσκολα πολλές φορές με κυνήγι κάποιες άλλες, αλλά επιτρέπονταν, εκεί μέσα λοιπόν μαθαίνοντας τα παιδιά να ψάλουν, τα μάθαινε να κρατήσουν τη γλώσσα, διότι έλεγε ο Τούρκος, όποιος δεν μιλάει ελληνικά και δεν έχει χριστιανική πίστη, είναι Τούρκος. Μάλιστα. Τέλειωνε. Αυτός και η οικογένειά του. Και έτσι, βέβαια και στην περίοδο της τουρκοκρατίας έχουμε μυριάδες νέων μαρτύρων οι οποίοι κράτησαν όρθιοι απέναντι στον Τούρκο και όταν το ρωτούσε την πίστη σου ή τη ζωή σου, αυτός κατευθείαν έλεγε την πίστη μου κρατάω και δεν με πειράζει η ζωή μου. Εδώ δίπλα έχουμε μια Αγία, την Αγία Κιλίνα, στο διπλανό χωριό, 5 χιλιόμετρα από μένα. Κιλίνα, πρώτη φορά. Ακιλίνα, από το Αγγελίνα, από το Αγγελική. Ακιλίνα και φαίνεται έμεινε το Ακιλίνα, το ψευδόνυμό της. Η Αγία Κιλίνα λοιπόν μαρτύρησε γιατί νέο κοριτσάκι από τον ίδιο τον πατέρα της. Διότι την ερωτεύτηκε ο γιος του αγά. Ναι. Την ήθελε να την παντρευτεί, ναι, αλλά για να την παντρευτεί έπρεπε να αλλάξει πίστη. Αυτή όμως και η μάνα της έμειναν και κράτησαν την πίστη. Και όταν ήρθε η ώρα, την σκότωσε, τη θυσίασε ο ίδιος ο πατέρας της. 20 χρονών, 19 χρονών, 21 χρονών, παιδούλα η οποία όμως στάθηκε όρθια να κρατήσει την πίστη της. Και είναι η ευλογία όλης εδώ της περιοχής και η αγάπη μας. Αυτό όμως, ελπίδα που θέλω να πούμε αυτή τη στιγμή. Σας ακούμε. Είναι
Άκου τώρα. Ναι, βεβαίως. Θα πρέπει να βρούμε όμως και τα λάθη που κάναμε μέσα στην ιστορία. Γιατί τα ξανακάνουμε, βλέπω τα λάθη. Ότι κάποιοι τα είχαν βρει με τον Τούρκο. Όχι, δεν ήταν όλοι απέναντι. Ήταν και αυτοί οι οποίοι τα είχαν βρει με τον Τούρκο. Ναι. Μη μου καμώνονται τώρα ότι όλοι μέσα στα 400 χρόνια ήταν καθαροί. Και δεύτερον, εκείνοι οι άτιμοι και καταραμένοι, οι διχόνια που χρειάστηκε να αφιερώσει τόσους στίχους ο μεγάλος μας ποιητής, ο εθνικός μας ποιητής, ο Λόρδος Βίρον, που όταν μόλις αρχίσαμε να νικάμε λίγο τον Τούρκο, αρχίσαμε και ο ένας να βλέπει με στραβό μάτι τον άλλο. Ακριβώς. Και να φτάσουμε να φυλακίσουμε παλικάρια, να φυλακίσουμε τους προτεργάτες μέσα σε αυτούς τον Κολοκοτρώνη, και ενώ στην Πελοπόννησο ο Τούρκος έσφαζε από τη μια μεριά μέχρι την άλλη, εμείς τον Κολοκοτρώνη τον είχαμε στα Μπουντρούμια, στο Ναύπλιο, εκεί στο κάστρο. Αλλά το μεγαλείο αυτουνού, ξέρεις ποιο είναι, μωρέ? Το μεγαλείο το ξέρουμε. Όταν τον ελευθέρωσαν, δεν έστρεψε τα παλικάρια του εναντίον αυτών που τον δίκασαν. Αλλά τι έκανε? Πήρε τα παλικάρια του ξανά και τα έβγαλε στα βουνά για να νικήσουν τον Τούρκο. Και το τέταρτο που μου μένει στο μυαλό και θέλω να το πούμε, και έχει ένα φοβερό τραγούδι ο Παπακοσταντίνου, ο τραγουδιστής, είναι ο Καραϊσκάκης. Δες, μωρέ, πώς δικάστηκε ο Καραϊσκάκης. Δικάστηκε, λέει, εκκλησιαστικά, γιατί έβριζε τον Τούρκο. Και όταν τον δίκασαν είχε 40 πυρετό. Και του είπαν εκεί εναντίον, και ήταν παρόν και ο Δεσπότης Άρτης. Αδυναμίες ανθρώπινες που μπλέχτηκε με αυτούς που ήταν εναντίον του Καραϊσκάκη. Όταν, λέει, τον δίκασαν και του ζήτησαν σε 24 ώρες να φύγει από το βιλάετ τους, να φύγει από την περιοχή, και βγήκε έξω και τον περίμεναν τα παλικάρια του και του είπαν: «Στρατηγέ, καπετάνιε, να τους κόψουμε όλους». Και αυτός είπε: «Όχι, εγώ αίμα ελληνικό δεν χύνω». Και πήγε παραπάνω στην περιοχή του Πέτα για να φύγει έξω από τα όρια. Και πήγε τους Τούρκους, και ας ήταν άρρωστος και ας ήταν πικραμένος από την καταδίκη του, έκανε τη μάχη και νίκησε τους Τούρκους. Είχαμε, λοιπόν, λεβέντες και στην ψυχή και στην καρδιά και στην πίστη και στα ιερά και τα όσια. Έτσι ακριβώς. Και αυτή η διχόνια όμως. Και ας το δούμε καλά, διότι μια διχόνια σήμερα, ελπιδάκι μου κλικό. Και ο ένας να φάει τον άλλον, Παπαχρήστο μου, ένας να φάει, τι είναι αυτή. Σήμερα, μια διχόνια σήμερα, δέστε που φτάνει έναν λαό, διότι στην Ουκρανία είναι ο ίδιος λαός. Ίδια θρησκεία, ίδια καταβολή. Δεν είναι εχθρικός λαός ο ένας με τον άλλον. Πώς κατάφεραν και στρέψανε τα όπλα ο ένας τον άλλον? Έτσι ακριβώς. Σφάζει ο ένας τον άλλον και καταστρέφει ο ένας τον άλλον εκκλησίες, σχολεία, νοσοκομεία, κοινωνίες, σπίτια, έργα κοινής ωφέλειας. Γίνεται ρημαδιό, γιατί η ψυχή του ενός στράφηκε εναντίον του άλλου. Ας γίνουμε, λοιπόν, ένα με αγκαλιά, ας βάλουμε μέσα γνήσια ιερά και όσια αυτής της φυλής και να είμαστε έτοιμοι να υπερασπιζόμαστε. Και η λευτεριά δεν κερδίζεται, λέει, όταν είμαστε σκλαβωμένοι να παλέψουμε. Η λευτεριά κερδίζεται όταν είμαστε ελεύθεροι να κρατήσουμε την ελευθερία μας. Ακριβώς αυτό. Όπως της αξίζει. Ακριβώς αυτό, Παπαχρήστο μου, μοναδικός όπως πάντα. Σας ακούσαμε με προσοχή.
Πραγματικά σημαντικά όλα αυτά που μας έχετε αναφέρει για ακόμη μια φορά, πόσο μάλλον σήμερα που έχουμε αύριο και γιορτάζουμε και την εθνική μας επέτειο, αλλά και τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Χρόνια πολλά. Δεν θα είμαστε αύριο. Θα περάσει η πλατούλα σου, να περάσει. Θα περάσει, καλέ. Θα περάσει. Μου στείλε μήνυμα και ένας φίλος, ο οποίος είναι γυμναστής και γνωρίζει από αυτά, και έβλεπε, μου λέει, ελπίδα μου, γιατί ψήξη χρειάζεσαι αυτό, αυτό και αυτό. Μου δώσε οδηγίες. Μαρίνο μου, την αγάπη μου, σε ευχαριστώ. Να είμαστε καλά, και αμέσως μετά το Πάσχα έρχομαι Κύπρο. Ναι. Αλλά μπορεί και να έρθω. Όχι, μπορεί να έρθω και να μην φύγω. Θα σας κρατήσω, θα σας κρατήσω, μην ανησυχείτε. Αλλά μετά η Σαρακίνα θα έρθει όλη εδώ. Θα φωνάζει ό,τι θέλει τον Παπα Χρήστο της. Ωραία. Θα μοιράσω την καρδιά μισή εδώ, μισή εκεί. Τόση μεγάλη είναι η καρδιά σας. Αγαπώ σας, φιλώ σας. Και εμείς σας αγαπάμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά, τους χαιρετισμούς μας στην οικογένεια. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν.